Άλλωστε, οι άνθρωποι δεν είχαν ζήσει να καταλάβουν και να δεχθούν αυτό που του είπε ο κ. Τίμιο, ότι κάθε ταξί είναι ένα μικρό εκλογικό κέντρο τη κ. Αντοπούλου. Είναι πρωτοφανέ αυτό το ρεσιτάλ παλαιοκομματισμού, όπου ολόκληρη κυβέρνηση έρχεται εδώ για να υποστηρίξει, την τελευταία εβδομάδα, όπω έκανε βέβαια και στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, τελευταία εβδομάδα με δίθεν προγραμματισμένε παρεμβάσει, μοιράζοντα εκεί επιδόματα και εδώ υποσχέσει για το μέλλον. Αυτά δεν θα περάσουν, άλλωστε. Τα καλύτερα αντίπαλα γραφεία της κυρίας Νοτοπούλου στη Θεσσαλονίκη είναι τα λεωφορεία, αυτά στα οποία οι επιβάτες κατηγορούν τα κυβέρνια. Και το το μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς στο οποίο διαθέτει. Επομένως, μια δεύτερη γραμμή τραμ συμπληρωματική του μετρό που κινείται χιαστή και καλύπτει για εμάς τους παλιούς της Θεσσαλονίκης τη λεγόμενη κάτω διαδρομή. Επάνω είναι η Εγνατία που καλύπτει το μετρό στρίβοντας Λοξά και πηγαίνοντας στην Καλαμαριά. Χιαστή γραμμή από το Οικία ή το αεροδρόμιο, αν δεν προλάβει να πάει το μετρό, από την Βασιλή Σόλγα στη Ζημισκή και επιστροφή, ώστε να κάνουμε ένα ωραίο χ, αντικαθιστώντας τα λεωφορεία και στέλνοντάς τα να καλύψουν τις πιο δύσκολες περιφερειακές περιοχές της πόλης, οι οποίες περιμένουν τα λεωφορεία μισή ώρα και τρία τέταρτα.